οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση των Λιτεμπών έχουν διαβιβαστεί αμελητοί στη Βουλή. Άρα, ο αναπληκτής, επιτρέψτε μου, ο αναπληκτής έχει διαβιβάσει στοιχεία της δικογραφίας στην εξεταστική των Λιτεμπών σύμφωνα με αίτημα της αντιπολίτευσης και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Και θα σας πω και άρα θα... λοιπόν μας λέτε ναι. ότι ό,τι στοιχεία έχουν πέσει στο τραπέζι του ανακριτή αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι. Η δικαιοσύνη τα έχει στείλει στη Βουλή, άλλο η Βουλή τι θα κάνει στη συνέχεια. Ναι. Ερώτησες. Ναι. Από το στάδιο της ανάκρισης που βρισκόμαστε τώρα, διότι η Βουλή ξεκίνησε μια κοινοβουλευτική διαδικασία με εξεταστική επιτροπή και η οποία έχει μια κατάληξη. Αν υπάρξουν νεότερα στοιχεία που παραπέμπουν σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο, θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή. Δεν έχουμε περιθώριο. Ό,τι προκύπτει στοιχείο, σας είπα, για πολιτικό πρόσωπο, οποιοδήποτε στοιχείο διαβιβάζεται αμελητή στη Βουλή χωρίς να μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Οι διατάξεις, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας από εμάς για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και την ποινική ευθύνη, μισό λεπτό αυτό, πρέπει να το πούμε. Ότι οι διατάξεις του 86 του Συντάγματος διατρέχουν τα ελληνικά συντάγματα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και υπάρχουν στο ελληνικό σύνταγμα του 1975. Καμία κυβέρνηση δεν εισηγήθηκε την αναθεώρησή τους. Τελευταία, το 2019, έγιναν κάποιες αλλαγές. Πολύ σημαντικές. Βελτιώθηκαν πολλοί διατάξεις αυτές, διότι καταργήθηκε η ειδική παραγραφή που είχαμε, η σύντομη στα υπουργικά αδικήματα και ισχύει γι' αυτά η γενική παραγραφή του ποινικού μας κώδικα. Οι έρευνες κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Εξακολουθούν δηλαδή να κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Κάτι πρωτοφανές, κακώς βέβαια, στη δικαστική μας ιστορία και βαίνουν προς ολοκλήρωσή τους. Το σπουδαίο όμως είναι ότι η ανάκληση, απαντώντας σε κάθε αίτημα των συγγενών των θυμάτων, ρίχνει άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης, σύμφωνα και με, στο πνεύμα δηλαδή άλλωστε, της πρόσφατης παραγγελίας μου προς την εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία επισήμανα ότι ναι μεν είναι επιθυμητή και σημαντική η ταχύτητα της ανάκρισης, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να διαλευκανθεί πλήρως χωρίς καμιά σκιά ή χωρίς κόμμα. Μόνη αρμόδια, ότι μόνο η Βουλή, να το πω έτσι απλά, είναι αρμόδια για την άσκηση δίωξης κατά υπουργών, υφυπουργών κλπ. Για ποινικά αδικήματα που διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η δικαστική και η εισαγγελική λειτουργία σε οποιαδήποτε έρευνα βρουν. Άρα η δικαιοσύνη δεν έχει αρμοδιότητα. Να σας πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Σε οποιαδήποτε έρευνα συναντήσει δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός στοιχεία ποινικής ευθύνης υπουργού, υποχρεούται αμελητή να τα διαβιβάσει στη Βουλή, χωρίς, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, χωρίς να μπορεί να τα αξιολογήσει. Δεν μπορεί να τα κρίνει δηλαδή και να πει αυτή είναι η γνώμη. Γίνονται εκ του πονηρού προκειμένου να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη σε ζητήματα ποινικής ευθύνης υπουργών, τα οποία δήθεν οφείλει να διερευνήσει και σκοπίμως δεν το πράττει. Ορισμένοι μάλιστα συνδέουν το γεγονός ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγεται από την εκτελεστική εξουσία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, ναι, με μια ανταπόδοση συγκάλυψης στην κυβέρνηση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία προείσταται, η οποία έχει την εποπτεία την ανώτατη των ερευνών στα τέμπη. Ανεξαρτήτως του ότι αυτή η άποψη φύγει τον ανακριτή, τον εφέτη ανακριτή και τους εισαγγελείς της Λάρισας που έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, η εισαγγελέας που βρίσκεται ενώπιόν σας, ναι, ορίστηκε όπως προβλέπει ο νόμος από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια συνταγματική πρόβλεψη που δεν αφορά μόνο εσάς. Ασφαλώς. Αφορά τους πάντες, τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι είχα την τιμή να τύχω της καθολικής σχεδόν ψήφου εμπιστοσύνης της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, με 21 ψήφους από τις 25, δηλαδή της καθολικής σχεδόν αποδοχής των εκπροσώπων των κομμάτων.